οι απεγνωσμένοι Γερμανοί ψάχνουν παντού Patriot για να δώσουν στο Κίεβο. Δεν πρέπει να δώσουμε ούτε μία από τις 6 συστοιχίες της Ελλάδας. Η Γερμανία προσπαθεί λοιπόν με νύχια και με δόντια να ενισχύσει την αεράμινα της Ουκρανίας με επιπρόσθετα συστήματα αεράμινας, ειδικά τύπου Patriot. Η χώρα μας βρίσκεται εντός της λίστας χωρών που θεωρητικά μπορούν να αποστείλουν ένα τέτοιο οπλικό σύστημα στο Κίεβο και κατ' επέκταση βρίσκεται στο στόχαστρο του Βερολίνου. Πιο συγκεκριμένα, ουκρανικό δημοσίευμα ανέφερε πως η γερμανική κυβέρνηση αναζητά αντιεροπορικά συστήματα Patriot από ξένες χώρες για αποστολή στην Ουκρανία. Η ίδια η Γερμανία είχε αποστείλει στο παρελθόν δικά της συστήματα Patriot στο Κίεβο. Γενικά το σύστημα Patriot είναι ένα εξαιρετικά ακριβό αμυντικό προϊόν, πράγμα που σημαίνει πως δεν υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα σε καμία χώρα της Ευρώπης. Για αυτόν τον λόγο, οι Γερμανοί θα προσπαθήσουν να πείσουν αρκετές δυτικές χώρες να στείλουν τα δικά τους συστήματα Patriot για να ενισχυθεί η Ουκρανική αεράμινα. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Δημήτρο Κουλέμπα. Ως επικεφαλής του Συνασπισμού Αεράμινας, μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμινας, η Γερμανία ξεκινάει άμεσα μία ανάλυση όλων των συστοιχειών Patriot και άλλων συστημάτων αεράμινας που είναι διαθέσιμα για παράδοση στην Ουκρανία, διευκρίνησε ο Κουλέμπα, προσθέτοντας πως το Βερολίνο δεν θα περιοριστεί μόνο στην Ευρώπη, αλλά θα επικοινωνήσει με κράτη από όλο τον κόσμο. Το Ουκρανικό δημοσίευμα πιστεύει πως οι Γερμανοί θα ξεκινήσουν την αναζήτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν 60 συστοιχίες Patriot σε λειτουργία. Στην Ευρώπη, το φαβορί είναι η Ολλανδία, η οποία διαθέτει λιγότερες από 3 συστοιχίες PAK-3, η Σουηδία, η οποία έχει 2 συστοιχίες PAK-3 και αναμένει άλλες 4, η Ρουμανία, που έχει 4 συστοιχίες PAK-3 και αναμένει άλλες 7, η Πολωνία, που έχει σήμερα 2 συστοιχίες και σκοπεύει να αποκτήσει άλλες 12, η Ισπανία με 3 συστοιχίες PAK-2 και η Ελλάδα με 6 συστοιχίες PAK-2. Η Γερμανία σήμερα επιχειρεί περίπου 10 συστοιχίες PAK-3. Να σας υπενθυμίσουμε πως κάθε συστοιχεία Patriot περιλαμβάνει μόνο μία μονάδα εκτόξευσης πυράβλων, οπότε είναι κέρια σημασίας ο ελληνικός στρατός να διατηρήσει και τις 6 συστοιχίες που διαθέτει παρά την δυτική πίεση. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.